Ναι, εντάξει, θα φανεί. Έτσι. Παιδιά, ο Ιορδάνη Χασαπόπουλο και η Αρθή Βούλγαρη. Επικό διάλογο. Επικό διάλογο. Δεν το περιμέναμε. Εν τω μεταξύ, θέλω να πω, Ιορδάνη μου, ότι αυτό που είπε δεν θα το λέγαμε ούτε εμεί που κάνουμε lifestyle. Δηλαδή, λέει ότι αυτό λένε ότι τα έχει με αυτήν και ότι αυτό χώρισε με αυτήν. Διαβασμένο όμω, Ιορδάνη. Εκτό ότι είναι διαβασμένο, το είπε τόσο χύμο που ήταν τόσο ωραίο και μάλλον είναι και η αλήθεια. Γιατί δεν έχει επιβεβαιωθεί, Ιορδάνη μου. Έχουμε μείνει σε πληροφορίε. Εμένα πάντω ξέρει τι μου φαίνεται περίεργο. Ότι η Ανθή δεν ήξερε. Ότι τη έδωσε το ρεπορτάζ. Ναι, ότι είπε, δεν ήξερε. Γυναίκα, ότι δεν βλέπει τη σειρά. Δεν είναι ανάγκη να βλέπει τη σειρά για να ξέρει του ηθοποιού. Ναι, αλλά όπω το ανέλησε, όλοι καταλάβαμε. Ναι, αν το έλεγε. Εντάξει, μωρέ, δεν του ανάλαφρα. Δεν είσαι σιγά κι εσύ τώρα. Να μου πει ότι επειδή παίζει παντού και στα site. Ναι, εγώ δεν βλέπω. Κι εγώ δεν βλέπω σασμό, αλλά του ηθοποιού και το θέμα το ήξερα. Δεν είναι ασχολείται κάθε μέρα με χίλια πράγματα επικαιρότητα. Πρέπει να ξέρει. Εντάξει. Εμένα πάντω μου φάνηκε. Εμεί γιατί τα ξέρουμε όλα. Έλατε, γιατί εσείς είστε καλύτεροι. Λοιπόν, έτυχε. Λοιπόν, δεν ήξερε τι ήταν. Εντάξει. Μπράβο, ήταν απολαυστικός ο διάλογος. Και εντάξει, ξέρεις τι, μπορεί τα παιδιά να κάνουν φαινομενικά μια ενημερωτική εκπομπή, αλλά δεν είναι. Έχουν εντάξει και το. Έτσι, όχι, δίνουν και τέτοια νότα στην εκπομπή τους και αυτό και είναι και η επιτυχία τους. Δηλαδή δεν είναι αυτό το στημένο, ρε παιδί μου. Είναι η αμεσότητα που έχουν. Η αμεσότητα, φυσικά και πολύ καλά κάνουν. Και από το να κάθονται να διαβάζουν τις εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα ξερά, δίνουν και τις πληροφορίες. Το σχολιάκι και την κόμπα. Τώρα